Πού να ξεκινήσουμε, από την ιερά θέα, από το θρόνο, από τον ίδιο τον Νότι. Πού να ξεκινήσουμε. Τα σπαθιά, ο θρόνος είναι σπαθιά, επικίνδυνη πολυθρόνα. Να ξεκινήσουμε από το θρόνο ή από όλο το μαγαζί, όλη την εικόνα που έχει ο θεατής. Από αυτό. Από αυτό. Από τον δεύτερο όροφο της, του Μεγάρου, που δεν ξέρω πώς θα το ονομάσει ο Ηλίας ο Μαροσούλης. Εγώ ερχόμενος εδώ γιατί τελείωσε αυτός ο χώρος πριν από ένα μικρό διάστημα, πριν από κάποιους μήνες. Μου είχε κάνει την πρόταση ο Ηλίας πριν από 1,5 περίπου χρόνο για να το ξεκινήσουμε παρέα. Εγώ δεν μπορούσα να καθυστερήσω τόσο να κάνω την εμφάνιση και την είχα κάνει στο Δίον πέρυσι. Λοιπόν, τώρα που μπορέσαμε να συνεργαστούμε, είχε άλλη ονομασία, ονομαζόταν Άκρο. Δεν μου έλεγε απολύτως τίποτα και το ονόμασα Ιερά Θεά γιατί ακριβώς αυτό είναι. Βλέπουμε Ακρόπολη. Ούτως ή άλλως θα πούμε ότι και πίσω από την τεράστια γιγαντοοθόνη, πίσω από την τεχνολογία, δηλαδή πάντα υπάρχει. Αυτό... Είναι πλάτη η Ακρόπολη πάντα. Γιατί ναι. Πάντα η Ακρόπολη πάζει πλάτη, σε ό,τι μας αφορά. Ναι, πάντα. Και όταν χρειαστούμε πλάτη, πηγαίνουμε στην Ακρόπολη. Ο λαός μας δηλαδή, που μονίμως χρειαζόμαστε πλάτη πια έτσι όπως τα έχουμε φέρει τα πράγματα βόλτα, χρειαζόμαστε πλάτη από τον Έλληνα, από τον πραγματικό Έλληνα. Και ο πραγματικός Έλληνας ζούσε στην αρχαιότητα. Εκείνος ήταν ο πραγματικός Έλληνας και μας το έχει αποδείξει περίτρανα με πάρα πολλούς τρόπους. Όταν χρειαζόμαστε λοιπόν κάποιον να βάλει πλάτη, λέμε μα εμείς που έχουμε κάνει τον Αρχιμίδη, τον Πυθαγόρα, τον Σοκράτη, τον έτσι. Όχι εμείς με εκείνους, καμία σχέση. Εκείνοι ήταν εκείνοι και κάνανε αυτά που κάνανε. Κάνανε Ακρόπολη. Κάνανε Παρθενώνα δηλαδή. Εμείς κάνουμε από κάτω τα αναφιώτικα, το γιουσουρούμ του Μοναστηρακίου και τα ρέστα. Δηλαδή ερμηνεύεις, τραγουδάς. Ναι. Να το τελειώσω. Ναι. Η Ακρόπολης λοιπόν είναι από πίσω μας, είναι η θέα μας και δεσπόζει, την οποία όμως κάθε βράδυ σβήνουν στις 2 η ώρα. Να πω ότι έχεις κάμερα εσύ και δείχνει στο κοινό, δηλαδή ναι. Βλέπουν από τους εξώστες την Ακρόπολη. Βλέπεις από τα τζάμια, από την Τζαμαρία, βλέπεις την Ακρόπολη. Ναι. Και το αστεροσκοπείο και το Λυκαβητό και οτιδήποτε συμβαίνει έξω στην πόλη. Αλλά κάποια στιγμή, επειδή είναι σε μεγάλη απόσταση, υπάρχει κάμερα η οποία εστιάζει και φέρνει τον Παρθενώνα πολύ κοντά και οτιδήποτε άλλο θελήσει, ας πούμε. Αλλά 2 η ώρα σβήνουν το μνημείο. Τα παλιωτόμαρα, στις 2 η ώρα που ξοδεύουν δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων βάζοντας μέσα αυτόν τον λαό, τον οποίο έχουν φέρει στα πρόθυρα της πτώχευσης, δηλαδή σύντομα θα γίνει, αλλά στα πρόθυρα και της αυτοκτονίας έχουν φέρει πάρα πολύ κόσμο, ξοδεύουν ένα κάρο φράγκα για το τίποτα. Για το τίποτα, κυριολεκτικά για το τίποτα, βάζοντας τα σε τσέπες ανθρώπων που δεν θα έπρεπε να τα έχουν, γιατί θα έπρεπε να σκορπιστούν τα χρήματα στην αγορά, ούτως ώστε να υπάρχει ζωή, να υπάρχει κίνηση. Βάζουν τα λεφτά λοιπόν, τα δικά μας που παίρνουμε δάνειο από το εξωτερικό, σε όπλα, σε παραμύθια, σε τσέπες, σε δημόσια έργα και τα αρέστα, και σβήνουν την Ακρόπολη στις 2 η ώρα για οικονομία. Μιλάμε τώρα για ανέσχυντους ανθρώπους, ξεδιάντροπους. Θα σου πω ότι το κάνουμε περιβαλλοντικό. Ναι, τον περιβάλλον, σε γλιτώνουμε χρήμα. Χρήμα από τον Παρθενώνα. Από τον Παρθενώνα, βρε κερατά, να πούμε που ανάβει στα φώτα του δρόμου κάποια στιγμή στις 6 ώρα, γιατί λέει είναι το καλοκαιρινό ή χειμερινό, δεν ξέρω εγώ, ωράριο, ας πούμε, και επειδή νυχτώνει πιο γρήγορα. Βρε, νύχτωσε τώρα, όχι, δεν νύχτωσε. Αφού δεν νύχτωσε, γιατί τα ανάβει για ένα μήνα περίπου να πούμε συνέχεια τα φώτα 2,5 ώρες πριν νυχτώσει. Τώρα πιστεύει ότι αυτοί που έχουν τις τύχες του μνημείου ως διαχείριση. Δικιά μας ή και αυτοί που το φιλούν. Ξέρεις, είπανε πολλοί ότι δεν μπορεί να ανεβαίνεις πάνω στην Ακρόπολη να διαμαρτύρεσαι. Το βλέπουμε σαν μνημείο πραγματικά. Όλοι μας το βλέπουμε ή το βλέπουμε σαν ένα δημόσιο κτίριο όποιο να είναι. Έτυχε να είναι εκεί. Καμία εκτίμηση. Γιατί αν εκτιμούσαμε τον Παρθενώνα, αν εκτιμούσαμε δηλαδή την Ελλάδα, στην Ελλάδα θα ζούσαμε. Μα αυτό που ζούμε είναι Ελλάδα. Ο τρόπος δόμησης δηλαδή είναι ελληνικός. Ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε έχει σχέση με τον Έλληνα. Αυτό δηλαδή που συμβαίνει τριγύρω μας, η κατάσταση που επικρατεί είναι ελληνική. Μιλάνε ελληνικά πρώτα απ' όλα. Για αυτούς τους ψεύτικους γέρους, το σύστημα μου φταίει. Που κάνει πρώτους πάλι αυτούς που ήταν τελευταίοι. Ψήφισες? Δεν ψηφίζω ποτέ, δεν έχω ψηφίσει ποτέ στη ζωή μου. Από άποψη καθαρά και... Δεν δίνω δύναμη σε κανέναν. Ναι, αλλά ξέρετε. Δεν δίνω τη δύναμη σε κανέναν. Αποφασίζουν... Δεν αποφασίζει κανείς για μένα. Δεν αποφασίζουν. Εσείς αποφασίζετε για μένα. Έχω δώσει σε εσάς, στον υπόλοιπο λαό, το δικαίωμα να κρίνει και για εμένα τελικά. Δεν αποφασίζουν εκείνοι για εμάς. Ανεξάρτητα αν ψηφίζω τώρα εγώ ή όχι. Δεν έχει καμία σημασία ένας άνθρωπος αν ψηφίζει ή όχι. Εμένα ναι, θα την εξηγήσω την άποψή μου, γιατί είναι αυτή η άποψή μου. Όμως ο λαός, οι υπόλοιποι συνάνθρωποι μου που ζούμε σε αυτόν εδώ τον τόπο, αποφασίζουν και για εμένα. Γιατί ούτως ή άλλως εγώ πάντοτε στη μειοψηφία θα ανήκα. Άρα δεν θα μπορούσα ποτέ να κυβερνήσω. Το κόμμα δηλαδή που εγώ θα υποστήριζα, αν υπήρχε ένα τέτοιο κόμμα, δεν θα μπορούσε να κυβερνήσει. Γιατί πάντοτε θα ήταν η μειοψηφία. Η πλειοψηφία λοιπόν στη δημοκρατία, αφού κερδίζει, και εγώ μαζί της.
Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που ψηφίζουν αυτούς, αυτοί είναι που ευθύνονται για το ότι αυτοί μας κατευθύνουν και μας έχουν στείλει εκεί που μας έχουν στείλει. Δεν φταίνει εκείνοι. Αυτοί που συμμετέχουν, λες. Αυτοί που μα δεν συμμετέχουν απλά. Δεν είναι συμμετοχή το να ψηφίσω τον Σπύρο. Δεν είναι απλά συμμετοχή. Του δίνουμε δύναμη του Σπύρου. Και ο Σπύρος θα είναι ο εκπρόσωπός μας. Αν ο εκπρόσωπός μας είναι καθόλου εντάξει, έχουμε κάνει το πρέπον. Εάν ο Σπύρος μας ταλαιπωρεί για 4 χρόνια και εμείς του ξαναδίνουμε δύναμη μετά από 4 χρόνια, η ευθύνη είναι μόνο δική μας. Και ο Σπύρος απλά είναι ένας απαντεώνας, ο οποίος μπόρεσε να μας ξεγελάσει ξανά. Ξέρεις ότι πρώτος δημοτικός σύμβουλος Σταυρούς είναι ο Ηλίας Ψινάκης. Από όλους συνδυασμούς. Δεν το ξέρω. Από όλους συνδυασμούς. Δημοτικός σύμβουλος. Στο συνδυασμό του κυρίου Κακλαμάνη. Πότε κατάφερε τελικά να διατηρήσει την. Δεν βγήκε, βγήκε άλλο. Ποιος Καμίνης. Ναι. Και γιατί να μην είναι ο Ηλίας πρώτος. Για να τον ψηφίσουν οι άνθρωποι, για να του δώσουν δύναμη, ενδεχομένως έδωσαν δύναμη σε έναν άνθρωπο, ο οποίος στο είδος του, σε αυτό με το οποίο απασχολείται, είναι καλός. Και ποια είναι η εργασία του Ηλία, από όσο ξέρω εγώ, μπορεί να κατευθύνει κάποια πράγματα. Δηλαδή αυτό που λένε στο εξωτερικό, manager. Έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Να διευθύνει δηλαδή μια κατάσταση. Σε αυτό είναι πάρα πολύ καλός. Τώρα, δεν ξέρω αν είναι χρειαζόμενος ένας τέτοιος άνθρωπος στα κοινά ενός Δήμου. Ενδεχομένως είναι. Στη Στυλίδα βγήκε δήμαρχος ο Απόστολος Γκλέτσος. Mm-hmm. Γνωστός ηθοποιός. Ναι, ναι. Βλέπω, δεν συμμετείχε απλά σε ένα συνδυασμό. Με κεφάλι. Έγινε ηγέτης ενός συνδυασμού. Κατάφερε και πήρε και, τη δημαρχία στην πόλη του. Συγχαρητήρια. Καλά τα νέα αυτά. Κοίταξε, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι νέος. Μία δεύτερη φορά θα παίρνει τα φράγκα εσαΐ. Μέχρι θανάτου. Δεν είναι αστείο να παίρνεις εξιτώσια να μέχρι να πεθάνεις. Είναι λεφτά. Ναι, ότι να σε ρωτήσω, στον κόσμο που τραβάει ζόρι, όλοι μας τραβάμε ζόρι, έτσι. Όχι, δεν τραβάμε ζόρι όλοι μας. Δεν τραβάμε όλοι μας ζόρι, Γιώργο. Τραβάνε ζόρι αυτοί που ήταν ήδη ζορισμένοι. Οι ζορισμένοι σαν να τραβάνε περισσότερο ζόρι. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι που τραβάνε ζόρι. Τι του λες. Γιατί, αφού ζορίζονται, ρε παιδί μου, γιατί μου ξαναδίνουν δύναμη εμένα. Τόσο απλό είναι η απορία μου αυτή. Με ταλαιπωρείς, γιατί εγώ μαζί σου έφυγα. Όποτε με ταλαιπώρησαν, έφυγα. Τι θέλω εγώ εδώ, τι θέλω εγώ εδώ. Καλύτερα να ανοίξει γη και μέσα της να πω. Είμαι υπέρ της μοναρχίας, το λέω ευθαρσώς. Είμαι υπέρ της μοναρχίας. Ενός άντρος η δύναμη μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Ένας, μόνο ένας. Οι δύο είναι πόλεμος. Οι τραγκώσει, ασυναρτησίες, λογίδρια για να εντυπωσιάσει ο ένας τον άλλον. Αρχηγού παρόντος πας αρχή παυσάτο και τελειώνουν εκεί. Ένας όμως ο οποίος θα είναι ο καλύτερός μας. Εκεί λοιπόν χρειάζεται ο πολίτης τώρα, ο ευσυνείδητος, ο πολίτης, ο πραγματικά νοιαζόμενος για τον τόπο του, για την ζωή του, για τα παιδιά του, για το αύριο. Ο οποίος λέει, τι έγινε εδώ παιδιά, υπάρχουν αυτοί. Δεν μας κάνετε, δεν μας κάνετε. Τους ξεσκαρτάρει, ξεκαθαρίζει τα πράγματα και πηγαίνει προς την κατεύθυνση του ενός που είναι ο καλύτερός μας. Δηλαδή, είναι ενός αυτός. Δηλαδή αυτό ψάχνει και ο κόσμος. Δεν το ψάχνει ο κόσμος, γιατί αν τον έψαχνε ο κόσμος θα τον είχαμε βρει. Δεν το ψάχνουμε. Ξεκαθαρίζει τα πράγματα και πηγαίνει προς την κατεύθυνση του ενός που είναι ο καλύτερός μας. Δηλαδή, είναι ενός αυτός. Δηλαδή αυτό ψάχνει και ο κόσμος. Δεν το ψάχνει ο κόσμος, γιατί αν τον έψαχνε ο κόσμος θα τον είχαμε βρει. Δεν το ψάχνουμε. Εάν τον ψάχναμε, αν πραγματικά ψάχναμε τον καλύτερό μας ή τους καλύτερους μας, δηλαδή τους άριστους, τους αριστοκράτες μας, δεν θα είχαμε τα λαμόγια για να κυβερνούν. Θα είχαμε αριστοκράτες οι οποίοι θα ήταν ηγέτες μας. Αλλά εμείς τους αρίστους τους βάζουμε στην άκρη. Γιατί? Διότι τα λαμόγια έρχονται και μας κάνουν το ρουσφέτι και ψηφίζουμε το λαμόγιο. Αυτή η λέξη τώρα και πολύ άσχημη, αλλά χρησιμοποιείται γενικότερα, γι' αυτό τη χρησιμοποιείται. Δεν μ' αρέσει. Λοιπόν, τον απατεώνα, τον αγιογδίτη, τον άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί να σε ξεγελάσει και όλα αυτά που είναι οι περισσότεροι εξ αυτών, οι περισσότεροι γιατί ευτυχώς υπάρχουν και ορισμένες εξαιρέσεις, αλλά πού να ξεκαθαρίσουν, πού να ξεχωρίσουν από τους άλλους που τους πνίγουν. Βάλαμε λοιπόν στην άκρη όλους αυτούς τους άξιους, γιατί αυτοί τους πήρανε τη θέση. Αν εμείς δεν διώξουμε αυτούς να διάσουν οι θέσεις, πώς θα βάλουμε αυτούς μέσα. Ένας από τους νικητές των εκλογών είναι ο νέος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κ. Μπουτάρης. Ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που είναι γύρω στα 70, ίσως ξεπερνά τα 70 έτη, να είναι καλά άνθρωπος. Κοτσονάτος, με το σκουλαρίκι του και το τατουάζ. Δεν το πρόσεξα. Και με την όχι ευχή, μην πω κάτι άλλο, όχι ευχή του Μητροπολίτη Άνθιμου, ο οποίος μάλιστα επειδή. Δεν έδωσε την ευχή ο Μητροπολίτης. Είχαν μια διαφωνία, του είπε από μένα δημαρχείο δεν βλέπεις. Παρ' όλα αυτά όμως κατάφερε και βγήκε δήμαρχος.
άγιος άνθρωπος αυτός. Οι προδότες αυτού εδώ του τόπου είναι το ιερατείο. Δηλαδή, θεωρείς την δήλωση άνθιμο ότι από μένα δημαρχείο δεν βλέπεις μπουτάλι. Δεν ντρέπεται γιατί... να το λέει αυτό. Δεν ντρέπεται ένας ιερέας, να πούμε, ο οποίος είναι και σε υψηλή βαθμίδα, να λέει ότι από μένα δεν βλέπεις δημαρχείο. Δηλαδή, ποιος είσαι εσύ, βρε, που θα αφαιρέσεις το δημαρχείο, βρε, Καραγκιόζη, να πούμε. Ποιος είσαι εσύ, βρε. Δεν είναι ευγενικό να λες έτσι. Ορίστε. Να απευθύνεσαι έτσι έναν άνθρωπο. Ναι. Σε ποιον. Ήταν ιδιωτικός διάλογος. Καραγκιόζη σημαίνει Μαυρομάτης. Λοιπόν, δεν είναι Έλληνας, το ξέρεις έτσι. Ο Μαυρομάτης. Τον κατηχείρωσαν οι Τούρκοι τον Καραγκιόζη, το ξέρεις. Το χάσαμε και αυτό. Το χάσαμε αυτό. Κοίταξε, προστατευόμενη ονομασία. Είναι αλήθεια. Το λιμάνι. Η ονομασία είναι Καραγκιόζ που σημαίνει Μαυρομάτια. Ο Μαυρομάτης, λοιπόν. Ποιος είσαι εσύ, βρε. Βρε σαν κακό χρονονάκι είσαστε. Δεν βλέπετε ότι είσαστε μέσα στα μαύρα ντυμένοι, μέσα στο πένθος, μέσα στη δυστυχία, μέσα στη μιζέρια και την κακομοιριά που όλοι είσαστε στο. Είναι δυνατόν εσείς να μας κάνετε διδαχή για το πώς πρέπει να είναι η ζωή. Πέραν το ότι έχουν σφάξει πολλούς Έλληνες. Στα παιδιά σου τα λες αυτά. Όπως μιλάω σε εσάς, μιλάμε και με τα παιδιά. Δηλαδή, αν επιτρέπετε, μου λες. Όταν μιλάτε έτσι για τη θρησκεία, για την κοινωνία. Όπως μιλάμε τώρα, μιλάω και με τα παιδιά. Ωραία. Άλλη ερώτηση. Τα αγριεύεσαι τα παιδιά. Τα παιδιά γιατί σου. Είναι μικρά. Γιατί να αγριεύεσαι. Πώς να τις τα λέμε μαλακά. Πόσο είναι το τα παιδιά σου. 15,5. Εσύ τα λες τα παιδιά σου αυτά. Τα παιδιά στο σχολείο τα λένε αυτά. Όχι. Θα είναι λίγο σε απομόνωση. Όχι, τα παιδιά αυτή τη στιγμή. Συγκατάλαβε, χτυπάνε στερεότυπα. Η κοινωνία, μπράβο. Έχει στερεότυπα. Γι' αυτό ακριβώς το λέω. Τα παιδιά όμως αυτή τη στιγμή ακόμα βρίσκονται στην περίοδο του σουγκαριού. Θα τώρα εισπράττουν. Ακούνε σένα, τον Γιώργο, εμένα. Ακούνε τη σχολή, ακούνε τον δάσκαλο. Ακούν τα πάντα. Και κάποια στιγμή, μόλις αρχίσουν πια και αποκτούν διαμορφώσουν την προσωπικότητά τους, θα έχουν να επιλέξουν ανάμεσα από αυτά που έχουν ζήσει, που έχουν ακούσει. Έτσι ήσουν πάντα αντιδραστικός ή κάποια στιγμή ήρθε μια φάση της ζωής που λες τέλος τα παραμύθια, δεν ανέχουμε πια τίποτα, θα κάνω τη ζωή που θέλω, θα σκέφτομαι όπως θέλω εγώ, δεν θα το βουλώνω και θα λέω αλήθειες. Από τότε που γεννήθηκα, ας πούμε. Σου κόστησε αυτό. Πάρα πολύ. Πολλές αποβολές. Αλλά κοίτα που είμαι, στο θρόνο με τα σπαθιά. Το αλήθεια, πρόσεχα, χάζευα λίγο το θρόνο σου. Είναι. Αλήθινα. Σπαθιά και κοντάρια. Ναι, είναι χειρά μέταλλα. Ναι. Έχει κάποιο μήνυμα. Είναι σημειολογικό αυτό. Δηλαδή, πολύ, είναι θρόνος, αλλά είναι θρόνος μάχης. Δεν είναι θρόνος να αράζω και ξεκουράζομαι. Ναι. Δεν με ρώτησες προηγουμένως αν είμαι αντιδραστικός από μικρό. Ναι. Ναι. Βλέπεις καλλιτέχνες νέους που μπορούν να... κάνουν, να ακολουθήσει το δρόμο το δικό σου. Ασενικό ή θηλυκό νότι. Δεν υπάρχει. Επίση, αυτό το παλικαράκι, αυτή η κοπέλα. Μου, το έχει και στο μυαλό, το έχει και στη φωνή, στο μέταλλο, ναι. Το έχει παντού. Έχει δει. Κοίταξε. Δεν έχω δει για ποιον λόγο. Διότι δεν πηγαίνω αριστερά-δεξιά να βλέπω του ανθρώπου που εμφανίζονται. Δεν μπορώ να του κρίνω λοιπόν. Από αυτό που βλέπω τριγύρω στην τηλεόραση, α πούμε, στου δίσου που ακούω, στο ραδιόφωνο κτλ. Τα τραγούδια, βλέπω ότι όλοι οι νέοι άνθρωποι είναι προσανατολισμένοι. Είναι προσανατολισμένοι. Αφού προ τα εκεί του κατεύθυνα να πάνε. Βρίσκονται όλοι λίγο περίπου στα ίδια. Δεν βλέπω δηλαδή να σκάει κάτι το οποίο είναι αυτό. Είναι δικό του όλο αυτό που κάνει, είναι δικό του. Είναι ο Σπύρος. Τέλος. Δεν είναι ο Σπύρος που μοιάζει με τον Γιώργο. Όπως έχω συνηθίσει να ακούω συνέχεια να μου λένε, ξέρω εγώ, να σου έφερε ένα τραγούδι, ας πούμε, σαν τον Αϊτό. Πρέπει δεν θέλω τραγούδι σαν τον Αϊτό. Τον είπαμε τον Αϊτό. Μη μου πει σαν. Ένα τραγούδι άλλο. Μετένει στον αέρα, ελεύθερος και δυνατός. Ξέρεις τι γίνεται, ότι θα σου πει ένας νέος στη δουλειά, συνάδελφός σου, αγόρι κορίτσι σου πει, εντάξει καλά τα λες, έχεις δίκιο, σε κατάφερες, επικράτησες των προβλημάτων, έγινες ο Νότης Φαγιανάκης. Δεν έγινα ο Νότης Φαγιανάκης. Πρέπει να πληρώσω δάνεια, πρέπει να κάνω υποχωρήσεις. Ήμουν ο Νότης Φαγιανάκης, δεν έγινα ο Νότης Φαγιανάκης, δεν είμαι κατασκεύασμα. Εγώ γεννήθηκα ο Νότης Φαγιανάκης. Εδώ είναι το πρόβλημα τώρα, συγγνώμη που σε διακόπτω. Για να πιστεύεις τον εαυτό σου, λες. Αν είσαι εσύ. Ναι. Αν είσαι εσύ. Είσαι εσύ ή σε κατασκεύασαν. Δηλαδή σε παίρνουν, σε βάζουν σε ένα τηλεοπτικό παιχνίδι και αρχίζουν και σε ντύνουν αλλιώς από ό,τι εσύ ξέρεις να ντύνεσαι. Σε φτιάχνουν αλλιώς από ό,τι εσύ φτιαχνώσουν. Σε βάζουν να τραγουδάς άλλα πράγματα από αυτά που εσύ γουστάρεις να τραγουδήσεις. Σε βάζουν να σκέπτεσαι με διαφορετικό τρόπο. Κάτσε, επειδή μπήκε στην τηλεόραση. Κάτσε, να τα πούμε αυτά. Γιατί βλέπεις αυτό, ας πούμε, γίνεται στα talent show. Μόνο αυτό γίνεται. Το X-Factor που βλέπω. Κατασκευάζουν τα παιδιά. Και όταν ένα παιδί τους κάτσει, ας πούμε, και βγει πρώτο, προσπαθούν να το προωθήσουν. Δεν πάει πουθενά ως επιτοπλίστων, γιατί το κατασκεύασαν. Δεν είναι αυτούσιο προϊόν, δεν είναι δικό του, δεν είναι αυτοδύναμο. Και μοιραία κάποια στιγμή χάνεται. Τα άλλα τώρα τα παιδιά που δεν βγήκανε πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, εξαφανίζονται τελείως. Και είναι η άποψη που μπορεί να έχεις για τον Γιώργο Θεοφάνους. Ένας συνθέτης ο οποίος έχει γράψει και κάποια πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Ως κριτή τον αποδέχεσαι. Ως κριτή. Σε ένα talent show. Τι να αποδεχτώ. Αν κρίνει σωστά ή λάθος.
Αφού λέμε ότι κρίνουν βάσει στημένου σεναρίου. Νίκος Μουρατίδης. Όλοι τους εκεί κρίνουν με αυτόν τον τρόπο. Δεν κρίνουν. Για την κόντρα λες, όχι ναι. Για να γίνει παιχνίδι. Γιατί μετά θα βγουν σε κάποιες άλλες εκπομπές. Λειτουργούν με τηλεοπτικούς καθαρά όρους. Μόνο. Μάλιστα. Είναι άλλοι άνθρωποι εκτός και άλλοι άνθρωποι εκεί. Και εκεί έχω δει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι και πάρα πολύ καλοί τραγουδιστές, όπως είναι οι 48 ώρες που έχω εδώ. Πρόσφατα ήρθαν από το X-Factor. Ένα συγκρότημα το οποίο ενδεχομένως αν δεν είχαν περάσει από εκεί να μην τους είχα δει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν λιγότερη αξία πριν. Έτσι. Ή μετά απέκτησαν μεγαλύτερη αξία γιατί πέρασαν από την τηλεόραση. Είναι αξιόλογοι άνθρωποι με έναν εξαιρετικό τραγουδιστή, τον Βαγγέλη και την Κοπελίτσα, οι οποίοι κάνουν πολύ καλή δουλειά. Πέρασαν από την τηλεόραση και τους είδαμε και τους μάθαμε πιο σύντομα. Άρα έχει μια χρήση, έτσι. Έχει. Βεβαίως έχει. Την εκμεταλλεύονται λαθασμένα. Ότι λίγο να βλέπεις τηλεόραση την καθημερινά, λίγο. Σίγουρα θα πες πάνω σε ένα, σε ένα πρόγραμμα, είτε αυτό είναι στη ζώνη 10 με 1 ή σε οποιαδήποτε άλλη ζώνη, θα πέσει πάνω σε μια εκπομπή που θα έχει μέσα μαγειρική. Είτε διαγωνισμό μαγειρικής, είτε απλά μια πρόταση για ένα πιάτο καθημερινό. Μαγειρεύεις. Αμέ. Τι μαγειρεύεις. Συγγνώμη, σου χάλασε την ερώτηση. Όχι, δεν άλλαζε. Στο φαγητό είμαστε. Διάφορα. Δηλαδή, μπορώ να κάνω από μακαρονάδα μέχρι εξαιρετική ομελέτα, πετώντας στον αέρα. Διάφορα κρεατικά να τα ψήσω με διαφόρους τρόπους. Γουστάρεις, εκτονώνεις έτσι. Ναι, μ' αρέσει. Και για την παρέα, για την οικογένεια. Μ' αρέσει. Οι ψάρια, ξέρω εγώ, καμιά φορά έρχονται οι φίλοι στο σπίτι. Παρότι είσαι μάγειρας, δεν γουστάρεις το κέφι σου για την παρέα σου να μαγειρεύεις. Δεν βλέπεις και τον καπέλο του σεφ, ναι. Δηλαδή δεν έχουμε πια σύριαλ, έχουμε πολλούς άνεργους Έλληνες ηθοποιούς. Ενδεχομένως έχουμε και πάρα πολλούς άνεργους Έλληνες δημοσιογράφους. Έχουμε λιγότερες εκπομπές ενημέρωσης, λιγότερα ελληνικά σύριαλ. Δουλεύουν όλες τα delivery. Και περισσότερες εκπομπές μαγειρικής. Πώς το βλέπεις αυτό. Φθηνό πρόγραμμα. Εύκολο κέρδος. Είναι φθηνό πρόγραμμα, πιστεύω. Δεν είναι. Τι είναι ακριβό, αφού βάζεις 15 ανθρώπους να συναγωνίζονται μεταξύ τους και αντί να τους πληρώνεις, σε πληρώνουν, σου φέρουν δηλαδή χρήματα με τους ανταγωνισμούς, τις αντιπαλότητες τους και τα αρέστα. Τους βάζεις μέσα σε ένα σπίτι και μαγειρεύουν και εσύ τους παίρνεις με τις κάμερες, ούτε ηθοποιούς πληρώνεις, ούτε δημοσιογράφους πληρώνεις. Τζάμπα πρόγραμμα. Ένα παρουσιαστή έχεις και. Εντάξει, είναι και η Μανολίδου. Και τι έγινε, δεν κατάλαβα. Αρέσει, ναι. Επίσης, αρέσει, 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 αυτό είναι. Στα χωρίς για να είμαι πιο γλυκός. Πάρε με, ταξίδεψέ με, φίλησέ με τις έννοιες αγαπώ. Δώσ' μου τη δύναμη να αντέξω, απ' το ψέμα βγάλε με έξω, σ' αγαπώ. Χωρίς να σε αγγίζω. Περνώντας τα χρόνια βλέπεις διαφορετικά τις γυναίκες ή πάντα έχεις το ίδιο πάθος. Περνώντας τα χρόνια βλέπω, ότι, γούστο, βλέπω ότι είναι διαφορετικές οι γυναίκες. Δηλαδή. Δεν τις βλέπω διαφορετικές οι γυναίκες, βλέπω ότι είναι διαφορετικές οι γυναίκες. Πες ενώ τι έχει αλλάξει. Τι χάλασε, πέρασε τα χρόνια. Χάλασε ο άντρας ή χάλασε η γυναίκα. Γιατί βλέπω χαλάσαμε πως είναι κοπαρές. Χαλάσαμε οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι. Χαλάσαμε οι άνθρωποι. Οι γυναίκες έγιναν πιο αρσενικά, οι άντρες γίναμε πιο θηλυκά, χάσαμε τους ρόλους μας, έχουμε διάσει μα ο ένας τον άλλον. Είσαι λιγούρι. Άμα φλερτάρεις σε λιγούρι. Πρέπει να κρατάς θέση, δηλαδή. Κοίταξε να δεις τώρα, άμα μπούμε στη λογική του κάθε καραγκιόζη. Καραγκιόζη με την κακή έννοια του όρου, όχι του μαυρομάτι. Αν λοιπόν καθίσουμε να ακούσουμε τον κάθε καραγκιόζη που λέει την όποια ανοησία, ας πούμε έτσι, γιατί δεν ξέρω τι, χωρίς να την αιτιολογεί, τότε θα συμφωνήσουμε ενδεχομένως και εμείς μαζί του. Δεν συμφωνώ. Ποιον Έλληνα πολιτικό θα χαστούκιζες. Δηλαδή πιστεύεις ότι θα τον συναντήσεις από κοντά και είστε ένα σανσέρ δυο σας. Πολύ πράγμα. Πολύ πράγμα σου λέω. Δώσε σε ένα-δύο ονόματα. Πολύ πράγμα. Πολύ. Δεν θα σου πω τα ονόματα. Αυτοί που εκφράζονται με τον τρόπο που εκφράζονται, αυτοί που βγαίνουν στις τηλεοράσεις ή οπουδήποτε αλλού και μεταξύ τους, σαν τα κοκόρια να πούμε, χυδαία βρίζονται, σε εισαγωγικά το βρίζονται, εξευτελίζονται και χαμηλώνουν και το επίπεδο της συζητήσεως που μας δίνουν το παράδειγμα ότι εδώ είναι ξέφραγο αμπέλι και ο καθένας βιάζει τον λόγο του άλλου. Πρώτα απ' όλα δεν έχουν οι άνθρωποι την αισθητική. Είναι αισθητική. Αισθητική δεν έχουν. Είναι όλοι τους αποστηρωμένοι. Έχεις χτυπήσει γυναίκα. Θα χτύπαγες γυναίκα. Δυστυχώς ναι. Για ποιο λόγο. Όταν η γυναίκα συμπεριφέρεται σαν άντρας και αυτό που κάνει είναι εκβιαστικό, δηλαδή όταν κάτι σου βιάζει την ψυχή σου ή οτιδήποτε τέλος πάντων, την είναι η προσωπικότητά σου κτλ. Και του λες ότι ξέρεις κάτι, μην με πλησιάζεις ρε παιδί μου, σταμάτα το εκεί, δηλαδή σαν ανέχθηκα μέχρι εδώ, δεν υπερβαίνεις το όριο ας πούμε και περνάς και μπαίνεις μέσα στη ψυχή μου και μου τη βιάζεις και σηκώνει το χέρι του, γιατί το κάνουν αυτό οι άνθρωποι. Αναγκαστικά σηκώνεις και στο χέρι και του κοπανάς μία ας πούμε και... Λες ότι όταν η γυναίκα γίνεται... Όταν η γυναίκα δεν είναι γυναίκα. Όταν η γυναίκα γίνεται άντρας, τη φέρεσαι ως άντρα.
απέναντι σε έναν άντρα. Άμα σε βρίσω, ναι, τι θα μου πεις? Μην το ξανακάνεις, γιατί άμα με ξαναβρίσεις, θα σε κοπανίσω. Δεν θα μου το πεις. Τώρα ξέρετε, την κουβέντα που λες, θα πούν πολλές γυναίκες πολύ εύκολα, γρήγορα. Μπορεί να σε δει μια γυναίκα σένα. Ναι, θα μπορεί να χτύψει γυναίκα. Είναι απαράδεκτο. Άλλο λέω εγώ. Άλλο λέω. Λογική αυτό. Άλλο λέω. Ναι, να το διευκρινίσουμε γι' αυτό σου. Βεβαίως. Είναι μια γυναίκα τώρα εδώ μπροστά μας και γυρνάει για κάποιον λόγο, γιατί χίλια δυο τέλος πάντων, και σε βρίζει. Και τη λες τη γυναίκα. Μην το ξανακάνεις αυτό. Διότι θα σε αντιμετωπίσω όπως το λαχαναγορίτη που μου την πέφτει και αναγκαστικά εγώ αυτό το λαχαναγορίτη που με προσβάλλει και με βιάζει εκείνη τη στιγμή θα τον κοπανίσω. Θα σε χτυπήσω, ρε παιδί μου. Θα σε χτυπήσω. Άμα το ξανακάνει και έχεις την ψυχραιμία, γιατί πολλοί τη χάνουν με τη μία την ψυχραιμία τους, λες, ξεπέρασε το όριο. Δηλαδή, σε λίγο δεν θα μπορώ εγώ να ελέγξω τα δικά μου όρια. Και φτάνει στο σημείο κάποια στιγμή να χτυπάς ανθρώπους. Να χτυπήσεις έναν άνθρωπο που δεν θα έπρεπε να το χτυπήσεις. Που όμως εκείνος εκ πρώτης δεν θα έπρεπε να συμπεριφερθεί σαν ο τελευταίος. Δηλαδή λες, δεν έχει σχέση το φίλο, έχει σχέση η συμπεριφορά. Βεβαίως. Τι θα πει γυναίκα, δηλαδή δεν το κατάλαβα τώρα αυτό. Γυναίκα και τι θα πει γυναίκα και άνδρας. Είμαστε δύο άνθρωποι. Αυτό το κουμάντο του, τελικά το κάνουν οι γυναίκες. Εγώ αυτή την εντύπωση έχω. Δεν χρειάζεται να κάνει κανένας κουμάντο. Όχι στη σχέση. Τελικά νομίζω ότι πολλές φορές εμείς κάνουμε τους μάγκες, αλλά τελικά η γυναίκα αποφασίζει για όλα. Δεν χρειάζεται να κάνει κανένας κουμάντο. Στη συμβίωση υπάρχει, αυτό σημαίνει συμβίωση. Βιώνουμε μαζί τα ίδια πράγματα, αποφασίζουμε από κοινού, παίρνουμε αποφάσεις, κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε ή αυτά που θέλουμε να κάνουμε, γιατί ταιριάζουμε. Άμα δεν ταιριάζουμε, δεν πρέπει να συμπεθεριάζουμε. Δεν ταιριάζουμε, εσύ έχεις άλλη άποψη για τη ζωή, άλλη κοσμοθεωρία, τραβήξου στη διαδρομή τη δική σου που θέλεις, γιατί εμένα η διαδρομή μου είναι χαραγμένη με το δικό μου τρόπο. Απιστία τι είναι για σένα, Νότι? Ο ερωτικός σύντροφος? Όχι. Κρυφά? Όχι. Απιστία δεν είναι για μένα ο ερωτικός σύντροφος. Απιστία είναι να βάλεις στην άκρη αυτά που έχεις θέσει ως ηθικές αξίες και φραγμούς. Τα θεωρείς όλα μπορεί να συμβούν? Όλα. Έχεις σκεφτεί ότι μπορεί να μην έχεις όρια σαν άνθρωπος? Ότι ξέρεις, τρέχεις πολύ, τα λες χήμα, θα φτάσεις και στα άκρα. Να σε χτυπήσουν, να σε χτυπήσουν, να χτυπήσεις φυσικά. Γιατί να μην χτυπήσω εδώ, κατάλαβα. Δεν θέλω να χτυπήσω κανέναν. Ναι, αν σε χτυπήσουν, λοιπόν. Δηλαδή, έχεις σκεφτεί χτυπήσουν... ότι ένας άνθρωπος που έχει όρια. Βεβαίως και όρια. Πού βάζεις όρια στη ζωή σου? Στο ότι εδώ που η δική μου ζωή υπάρχει, είναι το φυλάκιό μου. Από εκεί και πέρα είναι τα φυλάκια άλλων ανθρώπων. Δεν εισβάλλω εγώ στη ζωή κανενός ανθρώπου. Δεν είναι πόλεμος όμως ζωή. Όχι. Είναι. Η όχι. Ζωή είναι πόλεμος. Σώμα μου φτιαγμένο από πυλό, σώμα μου, κάνεις ό,τι θέλεις στο μυαλό. Έχεις δώσει ποτέ φακελάκι? Δεν μου έχει τύχει κατά αυτόν τον τρόπο, διότι δεν θα του έδινα φακελάκι, θα του έδινα φούσκο. Δεν θα του έδινα φακελάκι του γιατρού, που κάνει λειτουργήμα, αν τα έχεις θέσει έτσι στο μυαλό σου, ότι ο καθένας έχει μια υποχρέωση σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Και όταν αναλαμβάνει μια υποχρέωση θα πρέπει να την διεκπεραιώσει και όχι να βιάζει μέσω του λειτουργήματός του τους ανθρώπους που τον έχουν ανάγκη, θα το χαστούγγιζα. Να μου ζητήσει χρήματα, όχι. Έχω πληρώσει όμως πάρα πολλά χρήματα, ίσως και περισσότερα από ό,τι θα έπρεπε. Λόγω ονόματος έχει αυτός. Ναι, αυτή η λογική. Γιατί σε εκμεταλλεύονται, ορίστε. Σε έχουν ταγκώσει. Βεβαίως, βεβαίως. Μόνο αυτό κοιτάνε να κάνουν οι περισσότεροι. Του γέρου κόσμου η καρδιά. Πάμε στο πρόγραμμα. Ξεκινάς με τη Λεβεντογένα. Την Κρήτη. Ναι. Θυμήθηκες τα χρόνια του Ηρακλείου? Θυμήθηκα ότι το καλοκαίρι ήμουνα στα Χανιά και στη διαδρομή για το Ηρακλείο. Έχω βάλει ένα σταθμό και παίζει κριτικά, αλλά ωραία κριτικά τραγουδιά. Και αυτά τα σαχλά που ακούγονται τώρα της Μοδός, τα οποία είναι χιουμοριστικό κάτι, που δεν έχουν σχέση με την πραγματική μουσική της Κρήτης. Και ακούω ένα τραγούδι αυτό, το συγκεκριμένο, από τον Μιχάλη τον Ψιντάκη. Δεν ήξερα ποιος είναι, παίρνω τηλέφωνο αμέσως κάτι φίλους που ήταν στο Ηράκλειο. Γιώργο, αυτό το τραγούδι μου λέει δεν το ξέρω. Ρεσίφη, αυτό το τραγούδι δεν το ξέρω. Ψαχνόμαστε και τα λοιπά, έρχεται ένας φίλος ο Άκης και μου φέρνει το τραγούδι. Κριτικολόγος. Ναι. Πιτσιρικάς όμως. Ναι, μα έτσι. Και μου φέρνει το τραγούδι και τους λέω εκείνη τη στιγμή το τραγούδι θα μπει στο δίσκο. Δεν το πίστευε κανένας όταν το έλεγα. Ότι εγώ ήμουνα στο στούντιο, ήδη δουλεύαμε. Ότι θα βάλω αυτό το τραγούδι μέσα στο δίσκο, έκανα. Δηλαδή κάτι σαν για αυτό που έκανες με τα γενέθλια, έτσι. Ναι, ναι.
κάτι παρεμφέρεται. Όποιος γυρίζει, μυρίζει. Ακούει και... Με τη μόνη διαφορά που τα γενέθλια μου τα είχε φέρει ο αδελφός μου πολύ μεγάλο διάστημα πριν, δηλαδή 4 χρόνια πριν μου τα είχε φέρει σε μια κασετούλα καγκογραμμένη από τον Στέλιο τον Πικάκη, που είναι φιλαράκι, ήταν φιλαράκια με τον Γιώργο. Και του λέω, αδελφέ, τώρα δεν γίνεται να βάλω αυτό το τραγούδι μέσα, γιατί σε εκείνο το δίσκο υπήρχαν διάφορα κοινωνικά τραγούδια. Τα πρόβατα και διάφορα άλλα. Και του λέω, αλλά στο μέλλον το βλέπουμε. Εγώ το ξέχασα. Και κάποια στιγμή το 2004 που κάναμε το Με Αγάπη Ό,τι Κάνεις, έρχεται ο Γιώργος και μου λέει, αδελφέ, ξανά άκουσα αυτό το τραγούδι. Α, του λέω, θα το βάλω. Μου λέει, άμα το βάλει, θα σταματά τα φανάρια και θα έρχονται τα αυτοκίνητα και θα ακούς το τραγούδι να παίζει μέσα στα αυτοκίνητα. Ωραία, τα ναι. Και τα ναι. Γενέθλια είναι αγαπημένο τραγούδι. Έτσι και έγινε. Έτσι ξεκίνησα λοιπόν, έτσι ξεκίνησα. Άλλα μου δείξανε και άλλα εγώ αντίκρισα. Δε μου κι ας ήξερα ποια μέρα θα πεθάνω και του θανάτου μου γενέθλια να κάνω. Σάκης Ρουβάς. Πρέπει να πω μια λέξη. Ναι. Περιφραστικά έστω. Λοιπόν. Σάκης Ρουβάς. Το παλεύει. Λάκης Λαζόπουλος. Αξιόλογος. Facebook. Άγνοια. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Παγκόσμιος κλέφτης. Τηλεόραση. Διάβολος. Δελτία ειδήσεων. Σόου. Κακής ποιότητας περισσότερες φορές. Ρούλα Κορομιλά. Αντέχει. Μεγάλος αδελφός. Τριγύρω μας παντού. Ευγενία Μανολίδου. Άδωνης Γεωργιάδης. Απ' όλα. Ευγενία Μανολίδου. Άδωνης Γεωργιάδης. Απ' όλα. Απ' όλα. Παναγιώτης Ψωμιάδης. Απ' όλα. Απ' όλα τι κάτσε. Κομπλέ δηλαδή, τι είναι. Απ' όλα το παιδί μου. Απ' όλα. Μία απ' όλα που λέμε. Παιδικά χρόνια. Πλούτος. Αγάπη. Μέχρι όπου πάει. Έρωτας. Τα ίδια. Προδοσία. Τριγύρω παντού. Ματωμένο δάκρυ. Εδώ. Αυτό πριν βγει, πριν γίνει, ένα χρόνο πριν, μάλλον 6 μήνες πριν ξεκινήσει, δηλαδή τον Ιούνιο του 2009, πριν αυτό γίνει η ιδέα, έγινε ένα τατουάζ στο στήθος μου. Α, έχεις τατουάζ. Ναι. Το έχεις τατουάζ. Ναι. Ας πάμε να στο δείξει τώρα, αλλά δεν είναι βέβαια. Θα το δείξω, γιατί δεν το βλέπω. Τι θα το βλέπω. Εγώ δεν το ήξερα. Ούτε εγώ το ήξερα ότι θα το κάνω. Όχι, δεν ξέρω, δεν το έχει πει πουθενά. Αυτοματωμένο δάκρυα. Ναι. Αυτό συνέβη κάτι, αν επιτρέπετε. Η ζωή μου είναι. Η ζωή σου όλη. Δεν είναι ένα περιστατικό συγκεκριμένο. Όχι. Είναι, okay. Είναι η ζωή μου όλη. Η ζωή μου όλη και πριν και στο πρόσφατο παρελθόν. Είναι τα συστατικά που έχει το δάκρυ μέσα, λες. Ναι. Όλη η ζωή μας. Είναι όλη μου η ζωή, γιατί έτσι είναι όλη μου η ζωή, ένα ματωμένο δάκρυ που είχε και κάποιες αναλαμπές χαράς, ελάχιστης ευτυχίας, γιατί δεν μπορεί να είσαι ευτυχισμένος στη δυστυχία των άλλων. Δώσου μου ένα δάνειο ζωή, 2 μήνες ευτυχία και βάλε επί Τόκιο 2 χρόνια δυστυχία. Φιλία. Νομίζω ότι είναι το μέγιστο αγαθό. Γυναίκα. Το έτερο νήμιση. Ερωμένη. Νεφέλωμα. Ποιος σου έχει δώσει δάνειο ζωής στη ζωή σου. Λες δώσουμε ένα δάνειο ζωής. Η γυναίκα μου. Η γυναίκα σου. Την αγαπάς πολύ. Η γυναίκα μου. Δεν συνόντει να σε ρωτήσω κάτι. Είναι ο μόνος άνθρωπος που πραγματικά από το 1984 που την γνώρισα μέχρι σήμερα είναι ο μόνος άνθρωπος ο οποίος μόνο αγάπη μου έχει δώσει.
Πολύ θα ήθελα, πολύ θα γούσταρα να ακούσω από εσένα ένα περιστατικό που σου έχει μείνει χαραγμένο στη μνήμη σου και αφορά εσένα και τη σύζυγό σου. Να το πεις εσύ ο Νότης, που βγάζει και φλόγα, βγάζει και ατσάλι, βγάζει και τρυφερότητα. Ποιο είναι αυτό το περιστατικό που θυμάσαι τόσο έντονα και αφορά τη σύζυγό σου, που δεν μπορείς να ξεχάσεις με τίποτα? Το ότι με στήριξε και μου έδειξε απεριόριστη αγάπη, πραγματική αγάπη, όταν εγώ δεν την άξιζα. Τι έχεις κάνει τότε? Ήσουν ένα κακό παιδί? Πολύ. Πολύ κακό παιδί? Πολύ. Το αναγνώρισες όμως, ε? Ναι. Ειλικρινή με τα μέλια? Ειλικρινής. Της είπες συγγνώμη ή έδειξες τη συγγνώμη σου με μια συμπεριφορά? Και τα δύο. Και αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Μήπως πόνεσες περισσότερο εσύ όταν συνειδητοποιήσεις ότι αντέχει η γυναίκα σου? Αφού είμαι ένοχος, δεν έχει τύψεις ο ένοχος όταν κάνεις ένα έγκλημα? Εκτείς ποινή, Νότι, ακόμα. Ισοδία. Όχι, γιατί η γυναίκα μου αγαπάει τόσο πολύ που με κάνει να ξεχάσω ότι θα πρέπει να εκτίσω ισόβια ποινή. Άλλοι κοιτούν τον ουρανό και κάνονται. Εγώ κοιτώ τα μάτια σου και ταξιδεύω. Πότε σε πρόδωσαν έτσι μια περίπτωση που μπορεί να συγχωρέσει? Που δεν μπορώ να συγχωρήσω. Ναι. Φίλος ήταν? Όχι. Μια προδοσία που δεν μπορείς να ξεπεράσεις? Συγχωρεμένοι είναι οι άνθρωποι. Αυτοί οι οποίοι είναι προδότες, από εμένα είναι συγχωρεμένοι. Αυτοί όμως που προδίδουν, να ξέρουν ότι δεν θα τους αγαπήσει κανένας ποτέ. Προδοσία, πολύ αγάπησα. Δεν προδότη κανένας. Να ρωτήσω κάτι που είμαι στο fan club τώρα. Ξέρω ότι δεν πιστεύεις στην οικογενειοκρατία. Όμως εμείς οι φανατικοί θαυμαστές σου λέμε, ποιο από τα παιδιά του Νότι τραγουδάει και τραγουδάει κάποια τα παιδιά του καλά? Τα παιδιά μου είναι τόσο συνεσταλμένα που ντρέπονται να τραγουδήσουν ακόμη και μπροστά μου. Όμως είναι και τα δύο καλύφωνα. Δεν πας και τα κομπλάρεις εσύ? Όχι, δεν τους έχω πει τίποτα. Πώς, άμα κοιτάς έτσι άγρια γυαλίζει το μάτι? Όχι. Καθόλου, καθόλου, το αντίθετο. Δηλαδή έχουμε ελπίδα για συνέχεια στην αυτοκρατορία? Ο γιος μου παίζει τύμπανα, ψιλοφτιάχνουν συγκροτηματάκια. Κάτι θα γίνει με τα μουσικά. Η κόρη μου χορεύει. Είναι καλή χορεύτρια, γιατί πέρυσι συγκινήθηκα πάρα πολύ που πήγα και την είδα στο Μέγαρο Μουσικής με την σχολή της. Σε μία αίθουσα μέσα κάνανε μία επίδειξη και ήταν χορεύτρια. Να μας πει ο γιος σου θέλει να πάει στο X-Factor. Δεν θα πάει, δεν θα μου πει. Δεν θα σου το πει. Δεν θα μου το πει. Δεν θα μου το πει, γιατί δεν είπαμε ότι είναι σπουδαίοι για τα παιδιά. Δεν μπορεί πια να ξοκύλει τόσο πολύ το παιδάκι. Ας πω, ποιος έκανε έτσι η πρώτη φορά να κατουρηθείς πάνω σου, ο γιος ή η κόρη? Από τη χαρά μου? Και τα δύο δίδυμα μαζί γεννηθήκανε τα παλιόπαιδα. Ενώ σε μια δράση, κάτι που να κάνανε. Σου η χορεύτρια. Ναι. Στην πρώτη παράσταση. Όχι στο Μέγαρο, πάντως χάσαμε το θέμα. Η κόρη μου. Στο Μέγαρο, ε? Όχι. Την πρώτη φορά που την είδα ήταν σε μια εκδήλωση στην Ηλιούπολη, θυμάμαι, σε ένα δημοτικό έτσι θέατρο. Όπου την είδα να πρωτοχορεύει επίσημα. Όχι πια σαν κοριτσάκι, αλλά σαν χορευτριούλα. Και είχε ικανότητες. Είδα το ταλέντο, δηλαδή το χάρισμα που είχε. Και συγκινήθηκα πάρα πολύ και τη δεύτερη φορά στο Μέγαρο Μουσικής, όπου εκεί είδα χορεύτρια πια. Μπήκε στο Μέγαρο. Μπήκε ο Νότης στο Μέγαρο, αυτό δεν το γουστάρι. Κρυφά, μπήκε. Τι, αν μου αρέσει ένα κτίριο. Και Μέγαρο, πάει. Πάει, δεν πάει. Όλα πάει. Δεν πάει. Δηλαδή, αν έκανε 25 χρόνια, α πούμε τώρα. Στο Μέγαρο. Αν ερχόντουσαν αυτοί που έρχονται και με βλέπουν εδώ, μια χαρά είναι εδώ. Με τι καρέκλε εμεί έχουμε να κάνουμε, με το τούβλο. Μια χαρά είναι. Σαν χώρο. Ποιο τραγούδι του Νότης αρέσει? Ποιο τραγούδι μου αρέσει ή ποιο θεωρώ ότι είναι το πιο μεγάλο τραγούδι που έχω τραγουδήσει? Και τα δύο. Πες δύο διαφορετικά. Ωραία. Δεν είναι ένα που μου αρέσει, είναι πάρα πολλά. Πάρα πολλά όμως. Σχεδόν όλα που μου αρέσουν. Γιατί είναι κάποια τα οποία... Έχεις έναν ύμνο. Κοίταξε, ο Αετός δεν είναι ύμνος? Ο καλλιτέχνης. Και αυτό. Μήπως δεν είναι ύμνος το «Θέλω να σε ξαναδώ»? Το «Και δεν μπορώ», το «Σώμα μου», ο Νταβατζής, η Στέλλα Εσμυρνιά. Δηλαδή είναι πολλά τα τραγούδια, Παπαρούνα, ύμνος με τη, με εισαγωγή, ναι, ναι. Δηλαδή με την έννοια ότι το αγαπούμε, το ξέρουν όλοι και όταν το πεις, ας πούμε, ο κόσμος αντιδρά και τα λοιπά. Αλλά το μεγαλύτερο τραγούδι... Το γύφτης αμέρα. Το γύφτης αμέρα. Πολλά. Αυτό είναι να οδηγείς και να τα ακούς και να μην μας εφεύγεις. Πάλι μας κλείδωσε πάλι. Το μεγαλύτερο όμως τραγούδι
Πατρίδα μου. Στις Ελλάδα, στον Κόρφο, ως πότε θα φωλιάζουν οι ηγέτες προδότες. Πατρίδα μου αγαπημένη, ποια κατάρα σε βαραίνει. Αχ, Ελλάδα λυπημένη, ερημίμα δοξασμένη, όσο σ' αγαπώ. Οι ήρωες που μας ζητάνε να μην δώσουμε να φάνε κι άλλο μερτικό. Χρήμα το δικό του, το δημόσιο, το διαχειρίζεται ο Παπανδρέου και ο Παπακουσταντίνου. Ή νομίζω γνωρίζει πιο βαθιά πράγματα ότι υπάρχει η Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ναι, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, που είναι οι διοικητικές αρχές μιας παγκόσμιας οικονομίας. Ναι. Νομίζω ότι ο Έλληνας στην ενημέρωση που του δίνουν καθημερινά οι τηλεοράσεις, εφημερίδες και τα ραδιόφωνα, μπαίνει στην ουσία, όχι, μπορεί να έχει πραγματική ενημέρωση. Όχι. Αυτό που είπες δηλαδή, που τώρα περιέγραψες, που είναι η ουσία, η πραγματικότητα, δεν είναι γνωστή στον περισσότερο κόσμο. Τι φταίνε γι' αυτό. Εμείς. Παπανδρέου το 1974, Παπανδρέου το 2010, Παπανδρέου το 1956. Πλάκα κάνετε ρε παιδιά. Και σήμερα ακόμα αυτή η οικογένεια και η άλλη οικογένεια των Καραμαναλίδων και η άλλη οικογένεια των Μητσοτακέων και η άλλη οικογένεια... Ο Καραμαλής έκανε δήλωση γιατί είχε μήνες πολλούς να μιλήσει πρόσφατα. Μικρή βέβαια, αλλά έχει την αξία της. Λέει ότι ήταν αναγκαίο κακό το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ποιος το είπε αυτό? Ο Καραμαλής. Ποιος Καραμαλής? Πώς τον λες, Καράμανα. Μιλάει. Μίλησε πρόσφατα. Μην μου λες τέτοια. Ναι. Και γιατί δεν το είπατε έτσι, να γίνει μεγάλο γεγονός. Το είπε σε μια ημερίδα εμπόρων. Δεν α, ήταν σε ημερίδα. Ναι. Νυχτερινά δεν μιλάει. Γιατί όχι, τότε θα λεγόταν νυχτερίδα. Καλό. Λοιπόν, ο τύπος αυτός. Στην νυχτερίδα επειδή ρουφάει, άμα καταλαβαίνεις τώρα. Ναι, αλλά γι' αυτό είναι άλλος άνθρωπος. Ναι. Είναι ο Κότσο Μητσοτάκη. Εσύ το λες αυτό, εμείς δεν είμαστε κάτι τέτοιο. Εγώ τα λέω. Έτσι, μπράβο. Αυτά που λέω, εγώ τα λέω. Έχουμε και εκπομπή εμείς και είμαστε μέχρι τη Δήμου. Έτσι. Είμαι ο ένας, ξέρεις, κατάλαβε. Σας έχουν βγάλει το μεταξύ σήμερα που ότι δεν είσαστε καλά μεταξύ σας. Σκοτωμένοι μας. Πώς βλέπεις, μας βλέπεις. Κοίτα, αυτό το χτύπημα που έκανες ήταν κάτω από τη ζώνη, έτσι. Ποιο? Ένα χτύπημα που είδα ένα μόλοπα. Ποιος ο τύπος τώρα που έλεγες προηγουμένως, το θυμήθηκα και γυρνάω, που δεν μίλαγε εδώ και ένα διάστημα μεγάλο τώρα. Ποιος Καραμαλής? Ένας πρωθυπουργός που πέρασε από αυτόν εδώ τον τόπο, που για 5 χρόνια τα διέλυσε όλα και μόλις τα διέλυσε, την έκανε και δεν μας είπε ούτε γεια. Και όχι απλά δεν μας είπε γεια, αλλά μας έβλεπε μετά, για πολύ μεγάλο διάστημα, ας πούμε, και είναι σαν να μην υπήρξε, σαν να μην μας γνωρίζει. Είναι δυνατόν. Είχαμε κάνει πρωθυπουργό στη χώρα μας έναν άνθρωπο ο οποίος κάποια στιγμή τα παράτησε και έφυγε. Πού πας, φεύγεις. Και πώς σου επιτρέπω εγώ να φύγεις? Απ' τα αυτή. Έλα εδώ, ρε. Κάτσε κάτω. Πού πήγαν αυτά? Αυτό και εκείνο. Πού τα πήγες? Μα δεν τα βάλες στην τσέπη μου. Χεστήκαμε που τα βάλες. Να λέει. Δεν τα βάλες στις δικές μας τσέπες όμως. Γι' αυτό φεύγουν, έτσι. Γι' αυτό φεύγουν. Γιατί φεύγουν? Σωτηρία ήταν γι' αυτόν. Γι' αυτό τώρα θα φύγει. Είναι στημένο παιχνίδι. Αυτό που συμβαίνει, αυτό που διαδραματίζεται, το έχω πει πριν από πολλά χρόνια. Δηλαδή αυτό το παράδοση παραλαβή είναι παράδοση απαλλαγή. Βεβαίως. Και παραλαβή και παράδοση και απαλλαγή. Τώρα, εγώ δεν ξέρω. Ναι. Λέω που με εγώ σε παρασύρω. Με παρασύρει. Εγώ δεν σκέφτομαι έτσι, να ξέρει ποτέ. Παρουσιαστής, Σπύρο μου. Με προσιλητίζεις τώρα, έτσι, δημόσια. Σε προσιλητίζω. Είναι θύμα του Νότη, έτσι. Δύσκολα όμως. Ναι. Δικά σου είναι αυτά. Έτσι πρέπει να σκεπτόμαστε. Και έτσι πρέπει να μιλάμε. Οι δημόσιοι άνθρωποι έχουν υποχρέωση. Οι δημοσιογράφοι, οι ηθοποιοί, ο καλλιτεχνικός κόσμος, οι άνθρωποι του πνεύματος, του πολιτισμού, έχουν υποχρέωση να μιλάνε. Αφυπνίζουν τους υπολείπους. Γιατί αν εσύ έχεις οξυδερκές μυαλό και μπορείς να δεις αυτό που έρχεται, θα πρέπει να το πεις στον άλλον. Έρχεται ο φίλος μου και μου λέει: μα εγώ το έβλεπα, αλλά δεν σου έλεγα για να μην σε στενοχωρήσω. Αν το πω τώρα έτσι όπως το σκέφτομαι, τι φίλος είσαι, βρε, αφού το έβλεπες και δεν μου το έλεγες? Δηλαδή πότε περιμένεις να μου το πεις? Όταν το μάθω από μόνος μου? Σωτήρα μου, αφού είμαι φίλος σου, έρχομαι και σου λέω: Γιώργο, αυτό και αυτό συμβαίνει με αυτό και εκείνο τον τρόπο. Σε ενημερώνω απόλυτα όμως. Έχω υποχρέωση να σε ενημερώσω γιατί σε αγαπάω. Ενώ τον άλλον που σε τυρανάει, που σου έκανε αυτό που σου δημιούργησε πρόβλημα, που σε έκλεψε κτλ., δεν τον έχω σε τίποτα. Ούτε καν σε εκτίμηση και θα πρέπει και να τον δώσω. Αλλά τι λέει, εγώ Ρουφιάνος θα γίνω? Πες το φίλο θα γίνει Ρουφιάνος που με βοηθάς. Είναι η βοήθεια Ρουφιανιά, η αλήθεια είναι Ρουφιανιά. Καραγκιόζη, Αχλαμάρα, Τιποτένιε, που έχετε μπερδέψει να πούμε τους ρόλους, τους όρους, τις έννοιες. Μια πατρίδα που παράνομη, χωρίς ντροπή καθόλου, αρνούμε να συμβιβαστώ με μια ζωή του πόλου. Ένας από τους νικητές των εκλογών είναι ο νέος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κ. Μπουτάρης.
Ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που. Διαφορετικός. Είναι γύρω στα 70, ίσως ξεπερνά τα 70 έτη. Να είναι καλά. Είναι κοτσονάτος. Κοτσονάτος. Με το σκουλαρίκι του και το τατουάζ. Δεν το προσεκτικά. Και με την όχι ευχή. Μην πω κάτι άλλο. Όχι ευχή του Μητροπολίτη Άνθιμου, ο οποίος μάλιστα επειδή. Δεν έδωσε την ευχή ο Μητροπολίτη. Είχαν μια διαφωνία, του είπε από μένα δημαρχείο δεν βλέπεις. Παρ' όλα αυτά όμως κατάφερε και βγήκε δήμαρχος. Άγιος άνθρωπος αυτός. Οι προδότες αυτού εδώ του τόπου είναι το ιερατείο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι περίπου, λίγο πολύ, δυστυχώς είναι προς τα εκεί. Οι περισσότεροι. Έχω τον Γιάννη τον Κουντάτο, τον φίλο μου στην ΚΟ, ο οποίος είναι ιερέας. Και εμείς πολλούς. Και ο κόσμος μας βλέπει, ξέρει και πολλούς καλούς ιερείς. Και ιερείς και μητροπολίτες. Αυτοί οι περισσότεροι που πηγαίνουν στα ψηλά είναι φάρα. Όπως είναι και στο Βατικανό. Το μαζί τα φάγαμε του Πάγκαλου, πώς φαίνεται. Γιατί. Δεν τρέπα. Ανέσχυντοι, δεν το είπα. Είναι ανέσχυντοι. Δεν εσχύνονται. Δεν ερυθριάζει το πρόσωπό τους. Δεν κοκκινίζουν δηλαδή όταν τα λένε αυτά. Κοίταξε, το λέει αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Δηλαδή, να σου λέει δημόσια ότι ξέρεις κάτι. Το λέει ότι μάλλον μαζί μου. Τα έχουμε φάει. Το λέει ο υπάλληλός σου λέει, μου. Τα έχουμε φάει μαζί. Ναι. Τι το απαντάς. Όταν ο υπάλληλός μου λέει τέτοια πράγματα, εγώ τον υπάλληλο τον καθερώ. Φεύγει από την επιχείρηση. Τον διώχνω. Κατά κύριες μια κυβερνητική πολιτική, ενδεχομένως και μια λογική όλων των κομμάτων. Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός επικοινωνιακά λειτουργεί άριστα. Δηλαδή, τον βλέπεις στο μαραθώνιο και είναι πρώτη σειρά και τρέχει. Πλάκα μας κάνετε, Γιώργο. Σπύρο, συγγνώμη. Πλάκα κάνετε, ρε φίλε. Πήγαινε να γίνει αθλητής. Ναι, αλλά. Τι διάξεις με τη διαχείριση της χώρας. Έχεις διαχειριστεί ποτέ σου κανένα ψιλικατζίδικο. Πώς θα διαχειριστείς ολόκληρη χώρα, επειδή μιλάς καλά εγγλέζικα. Εδώ έχει να κάνει με τη διαχείριση, να πούμε. Πριν από πολλά χρόνια, πριν αναλάβει ο πατέρας σου, πριν από τον παππού σου να πούμε, ήμασταν στο μηδέν. Δεν χρωστάγαμε, χρωστάγαμε λίγα. Μεσολάβησε η δικτατορία να πούμε και δεν χρωστάγαμε τίποτα. Εσωφαρίσαμε. Και αναλάβατε εσείς να με τα παιδιά του Πολυτεχνείου και μας φέρατε σε αυτό το κατόφλι του θανάτου. Δεν τρέπεστε λιγάκι. Ο Πρωθυπουργός είναι παντού. Είναι και στο κόμμα, είναι και στη Βουλή, είναι στην κυβέρνηση, είναι και στο μαραθώνιο να τρέχει, σου λέω. Είναι μαραθωνοδρόμος. Δεν είναι ένα μήνυμα ζωής. Το παίρνεις εσύ ως μήνυμα αυτό, ή το βλέπεις λίγο αντιδραστικά. Γιατί η προηγούμενη γενιά πολιτικών ήταν στα ανοιχτά ρινακίδια. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Και τι, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Καμία. Όχι. Όχι. Ο Σαμαράς πώς. Δηλαδή, επειδή ο ένας είναι στο γυμναστήριο και ο άλλος είναι στα μπουζούκια, δεν ξέρω τι, τον ένα τον κατακρίνουμε ενώ τον άλλο τον. Όχι, πώς το βλέπεις. Πώς να το δω. Ότι άλλο είναι το έργο σου. Δεν να τρέξει ούτε στο μαραθώνιο. Βρετρέξει στο μαραθώνιο. Καλό είναι το παράδειγμα. Μια χαρά είναι. Το θέμα όμως είναι αυτό να το έχεις κάνει και να το επιθυμούμε από τη στιγμή που έχεις κάνει τα άλλα για τα οποία είσαι υποχρέως να κάνεις, που γι' αυτό σε καλέσαμε και μετά τρέξε και στο μαραθώνιο. Κάνε και αερόμπι, κάνε ό,τι γουστάρεις. Ο Σαμαράς είναι πιο συμπαθής. Κανένας δεν μου είναι συμπαθής. Κανείς δεν μου είναι συμπαθής. Σαμαράς γιατί. Σα αντιπαθώ πλέον. Κατάφερε και ανέτρεψε τη λογική της οικογενειοκρατίας. Ποια οικογενειοκρατία. Από όλη το ίδιο σόι κρατάνε όλοι. Από το ίδιο σόι κρατάνε όλοι, παιδιά. Από το ίδιο σόι κρατάνε όλοι. Και δεν ξέρω κατά πόσον έχουν και μεγάλη επαφή με αυτόν εδώ τον τόπο. Αν είναι ευπατρίδες. Και νομίζω σε λίγες ώρες θα έχουμε και ένα νέο κόμμα στην πολιτική ζωή του τόπου. Την Τώρα Μπακογιάννη. Λοιπόν, υπάρχουν ηγέτες στην Ελλάδα οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα. Ναι. Είναι άπατροι. Ό,τι να σε πάμε σε κάποια άτσι περιστατικά της καθημερινότητας, να δούμε και λίγο από τη δική σου οπτική γωνία που είναι διαφορετική από. Γίνεται να το δώσω από όλου. Πλάκα κάνεις. Να το δώσω σε ένα φάνη. Στην πιο πρόσφατη επικαιρότητα, τη δεύτερη Κυριακή των εκλογών. Την στιγμή που πήγε ο κ. Παπανδρέου να ψηφίσει, ήταν μαζί του η αδερφή του. Εγώ δεν λέω ότι είναι ορθαλή αδερφή, αδερφή είναι. Ναι. Ποια είναι η αδερφή του, μια η κόρη Ανδρέα από τη Σουηδία. Από τη Σουηδία. Πήγανε μαζί για να ψηφίσουν. Όμως εκεί οι υποψήφοι δήμαρχοι. Να ρωτήσω κάτι. Στο πάθος θα βγάλετε φωτογραφία με τον κ. Παπανδρέου. Να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Ναι, ναι. Η αδελφή είναι προ Μαργαρίτα ή μετά. Προ. Ορθαλή. Στο πάθος του εκεί οι υποψήφοι δήμαρχοι να είναι κοντά στο κάδρο και στην εικόνα. Του Γιώργου Παπανδρέου, ποδοπάτησαν κυριολεκτικά. Δηλαδή, θύψαν τη γυναίκα, νοσηλεύτηκε για λίγες ώρες στο νοσοκομείο, έκανε κάποιες εξετάσεις, ναι. Έφυγε, γιατί πολύ απλά δεν τη γνώριζαν. Αλλά και να. Αν μην ήταν η αδερφή του Γιώργου Παπανδρέου, χτύπησαν έναν άνθρωπο. Δηλαδή, στο πάθος του να είναι μέσα στην εικόνα. Ναι. Αυτό το συνεκνευρίζει λίγο, σου λέει ότι έχουμε τρελαθεί τελείως. Όλα για την καρέκλα. Ναι. Δεν τα παίρνει λίγο στο κρανίο με αυτή την εικόνα. Γιατί δεν συμμετέχω, Σπύρο μου. Δεν συμμετέχω συνειδητά. Τι να σε. Αμερικανικές χώρες συμβαίνουν αυτά. Ναι. Δηλαδή, άκουσα έναν τύπο, να πούμε, έναν πολιτικό. Έναν τύπο, έναν υπαλληλό μας, ας πούμε, ο οποίος έλεγε, μα αυτά δεν γίνονται ούτε στις τριτοκοσμικές χώρες. Και τι την έκανε, βρε, τη χώρα μου, κερατοβερνικωμένο, τριτοκοσμική δεν την έχεις κάνει. Δηλαδή, πρωτοκοσμικοί είμαστε. Με όλο αυτό που συμβαίνει, ας πούμε, με όλο αυτό που ζούμε, είμαστε στην πρώτη γραμμή, που είμαστε γενικά στο από κάτω. Πάμε σε άλλο περιστατικό. Πάμε στα φανάρια. Ποια φανάρια. Τι Siemens.
Α, ναι, ναι, ναι. Νομίζω αυτές τις μέρες σε περισσότερο από 300 σημεία στην Αθήνα. Πέσω ένα σου τυχε οδηγό. Τη γραμμή που είμαστε γενικά στο από κάτω. Πάμε σε άλλο περιστατικό. Πάμε στα φανάρια. Ποιο φανάρια? Τη Siemens. Α, ναι, ναι, ναι. Νομίζω αυτές τις μέρες σε περισσότερο από 300 σημεία στην Αθήνα. Πέσω ένα σου τυχε οδηγό ότι δεν λειτουργούν πολλά φανάρια στην Αθήνα. Ακόμα και τώρα υπάρχουν, τα φτιάξουν, αλλά δεν. Ο λόγος. Δύο είναι οι λόγοι. Δεν υπογράφονται τα χαρτιά για τα ανταλλακτικά. Ναι. Έτσι δεν είναι. Δύο είναι οι λόγοι. Ο πρώτος και κυριότερος είναι ότι έχουμε επιτρέψει σε ανθρώπους οι οποίοι είναι ανίκανοι να διαχειρίζονται τη ζωή μας, τα χρήματά μας, γενικότερα να μας διαχειρίζονται. Και γι' αυτόν τον λόγο βρισκόμαστε σε αυτό το τέλμα, στην κατάσταση να μην λειτουργούν τα φανάρια, γιατί η Siemens και το παρελθόν της Siemens με το ελληνικό κράτος έφερε το αποτέλεσμα αυτό, ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, δεν λειτουργούν τα φανάρια σωστά, διότι την ώρα που πάω να σταματήσω το φανάρι και περιμένω και άλλοι τέσσερις από πίσω, έρχεται κάποιος δια της βίας και θέλει να μου καθαρίσει το τζάμι μου. Δεν θέλω εγώ και αρχίζουμε την κουβέντα. Αφήνει, και καθυστερούν από πίσω. Αφήνεις, Μπουρμπάρε, αφήνεις, σου καθαρίζει το τζάμι. Δηλαδή αφήνεις. Δίνεις, μπαίνεις λοιπόν. Αυτή την. Γιατί είναι μια πίεση για πολλούς που οδηγούν. Ψυχολογική μικρή. Ναι, μεγάλη. Γιατί μικρή? Είναι μεγάλη πίεση. Να βλέπεις σε κάθε φανάρι, σε κάθε σταυροδρόμι, πάρα πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι είναι από άλλο τόπο, από άλλη χώρα και δημιουργούν μια αισθητική τριτοκοσμική κυριολεκτικά χώρας που και εκείνοι να ζήσουν θέλουν. Αλλά το ζητούμενο είναι εδώ οι άνθρωποι αυτοί είναι για να ζήσουν ή είναι ως παρασιτική κοινωνία την οποία δημιούργησαν σκόπιμα για να χαλάσουν και τη δική σου αισθητική. Δεν μπορεί να βλέπεις τον Παρθενώνα και να γυρνάς από εκεί και να βλέπεις 12 νοματέως που σου βιάζουν την ψυχή, τη ζωή σου εκείνη την ώρα για να πάρουν κάτι της, να ζήσουν και αυτοί. Αλλά αυτός ο άνθρωπος πώς ήρθε εδώ? Έδωσε λέει 5.000 να πούμε δολάρια για να έρθει να. Πού τα βρήκε βρε ο Ινδός να πούμε τα 5.000 δολάρια και ήρθε στην Ελλάδα? Τρία μαγαζιά θα έφτιαχνε εκεί πέρα. Τώρα που θα πούνε, θα σηκωθούν και θα πούνε ο Νότης είναι κατά των ανθρώπων. Κατά είναι. Δεν αναγνωρίζετε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ποια ανθρώπινα δικαιώματα? Το ανθρώπινο δικαίωμα το δικό μου είναι βάρος του δικού σου? Γιατί εμένα μου βιάζει τη ζωή μου ο άνθρωπος αυτός. Πώς είναι, δηλαδή, δεν το κατάλαβα. Το δικό μου ανθρώπινο δικαίωμα πάει περίπατο. Το παιδιό μου το δικαίωμα το ανθρώπινο να ζήσουν στην πατρίδα τους και να μην τους βιάζει κανένας. Πιστεύεις ότι παίρνουν και δουλειές Ελλήνων σε απλές εργασίες? Αν παίρνουν, βεβαίως και παίρνουν. Διότι εγώ παίρνω εσένα που είσαι από το Πακιστάν, φθηνότερα από αυτόν που είναι από την Ελλάδα και σου δίνω και πολύ λιγότερα και δεν σου βάζω και οίκα και σπρώχνω και παίρνω τον επόμενο και δεν έχεις να πας πουθενά για να διαμαρτυρηθείς. Κι όνο ζητιανεύει στα φανάρια πίσω από τον αμάξιον τα χνάρια. Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί ο κόσμος που σε βλέπει και σε αγαπάει την ομορφιά μου, κουρασμένος, άϊπνος. Ο Νότης όταν δεν τραγουδάει τα χώνει και όταν δεν τα χώνει τραγουδάει. Τα χώνει όταν τραγουδάει. Τα χώνει όταν τραγουδάει. Πρόβατα ξυπνάτε, η σειρά μας έρχεται. Ξυπνάτε ρε. Του γέρου κόσμου η καρδιά καινούργια μα θέλει γιατί την εκκρεμάσανε οι ρουφιάνοι στο τσιγκέλι. Όταν δεν τα χώνει, τι κάνει σαν άνθρωπο? Τα χώνει. Περνά στον χρόνο σου, τι είναι αυτό που σε χαλαρώνει? Γιατί ξέρει, έχουμε ξεχάσει και λίγο αυτό. Πάω βόλτα με τα σκυλιά μου, με τη γυναίκα μου, βρίσκομαι με φίλου μου, τέτοια πράγματα. Ανθρώπινα, φυσιολογικά. Κάθομαι στο σπίτι μου, βλέπω τηλεόραση, διαβάζω κανένα βιβλίο. Κάνω βόλτα με το αυτοκίνητο, μου αρέσει πάρα πολύ να οδηγώ. Γρήγορα, το τονίζω. Μέσα στην Αθήνα γρήγορα, όχι. Πάρα πολύ γρήγορα όμως. Εγώ πάω απέναντι αργά, τι φταίω? Πολύ γρήγορα. Πας αργά, ναι. Πήγαινε αργά. Εμένα γιατί. Λεμόσο. Ορίστε. Να πάρω στο λαιμό. Γιατί να σε πάρω στο λαιμό μου, άμα πηγαίνει εκεί που πρέπει. Πολύ. Άμα πηγαίνει εκεί που πρέπει, γιατί να σε πάρω στο λαιμό μου? Θες να πας με 30. Στη δεξιά λωρίδα, άκρη-άκρη. Γάλι-γάλι, πεζοδρόμιο-πεζοδρόμιο. Εγώ που βιάζομαι και θέλω να τρέξω γιατί μου το απαγορεύει. Και έλα εδώ ρε πολιτεία, πλάκα να πούμε. Που μας λες τώρα ότι θα πρέπει να μου πάρεις εμένα φόρους για το αυτοκίνητό μου το οποίο κοστίζει τόσο, πάρ τους τους φόρους. Αφού αναλογικά το δικό σου αμάξι πληρώνει τόσους φόρους, τους πήρου που είναι λίγο μεγαλύτερο αυτούς και το δικό μου είναι μεγαλύτερο τους περισσότερους φόρους. Γιατί μου απαγορεύεις να τρέχω? Γιατί λέει το όριο ταχύτητα και όριο ταχύτητα δεν σα κλαμάνε. Είσαι δημόσιο κίνδυνο, έτσι. Ναι, είσαι δημόσιο κίνδυνο γιατί τρέχει. Και δεν είναι δημόσιο κίνδυνο αυτό που δεν τρέχει στην αριστερή λωρίδα και πηγαίνει από πίσω και του ανάβει τα φώτα. Γιατί πιάζει να πα τη δουλειά σου, να πιάζει. Όχι, τσαντίζεται, σου πιάνει φρένο. Πρε φρένο πιάνει. Σου ανάβουμε τα φώτα για να πα δεξιά, γιατί πηγαίνει στην αριστερή λωρίδα. Μου σπά τα νεύρα με τα φώτα. Θα κάνω εγώ τον αργό. Μου σπά τα νεύρα, φίλε, με τα φώτα. Σου σπά τα νεύρα. Επειδή τα μάξου πάει 300. Είσαι μάγκας, δηλαδή. Επειδή πάει 300, πρέπει να το πας 300. Εσύ γιατί θα θες να πας στην αριστερή λωρίδα? Δεν είναι πολύ αυτό πάνω αριστερή λωρίδα. Αργά τώρα, εκτός αν πηγαίνεις 300, ο άλλος πάει 120 φαίνεται ότι πάει αργά. Όχι, 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 δεν μιλάω για τέτοιες ταχύτητες. Μιλάω για την ταχύτητα, την φυσιολογική
που είναι για τη δεξιά λωρίδα. Και στη βόλτα του ταχώνει, κατάλαβες. Ναι. Για τη δεξιά λωρίδα πηγαίνεις με την ταχύτητα αυτή, είναι η πρέπουσα. Με την ίδια ταχύτητα στην αριστερή και τόσο αναβοσβήσει όλα τα φώτα. Γιατί τι να σου κάνει, σου σφυρίξει. Σου αναβοσβήνει τα φώτα για να περάσει. Εσύ πιάνεις φρένο. Αυτό τι σημαίνει κάτι. Όχι. Έλλειψη γνώσης. Ποιος γνωρίζει τον κώδικα οδηγίας κυκλοφορίας. Πραγματικά. Ελάχιστη. Ελάχιστη. Αφού το σηματοδότη τον έχουν μέσα για διακόσμηση στο αυτοκίνητο. Για ένα λόγο χινεύρα. Σου ήρθε η περαίωση. Α, σίγουρα. Αυτό είναι. Την έχω κάνει την περαίωση πριν μου τη ζητήσουν. Α, μόνος σου, δηλαδή πήγες κατευθείαν. Και... γιατί ξέρω ότι θα μου το ζητήσουν. Μου το έχει πει ο λογιστής μου. Σου λέει μην μπλέξουμε. Πληρώνεις εφορία κανονικά, έτσι. Αν πληρώνω εφορία, ναι. Το είπα και σε μια συνέντευξη που έκανα πρόσφατα. Όσο τρεις υπουργοί. Ναι. Ήρθε στιγμή που πλήρωσα εκατομμύρια πολλά. 34 εκατομμύρια φόρο. Σου στείλανε ένα ευχαριστώ, κάτι. Όχι, κλέφτη με λένε. Ότι δεν δηλώνω γιατί όταν σου λέει ο άλλος ότι σε αμφισβητώ, πηγαίνει στην εφορία για να κάνει την φορολογική σου δήλωση. 34. Ναι. 34, γιατί δεν το ξέρω. Σε δραχμές. Εκατομμύρια δραχμές. Α, δραχμές. Λοιπόν, πηγαίνει στην εφορία για να κάνει την φορολογική σου δήλωση και σου λέει, μισό λεπτάκι, δεν είναι δυνατόν να έχετε βγάλει αυτά τα χρήματα μόνο. Σε βγάζει κλέφτη. Αφού έρχεται και σου λέει να κάνουμε περαίωση, τι περαίωση να κάνουμε, ρε. Εκεί του λε, τι να του πει. Κάτι γαμοσταυρίδια πρέπει να του ρίξεις, αλλά αν του ρίξεις γαμοσταυρίδια αρχίζει εκείνος και μαζί με όλη την υπηρεσία και σε παίρνει το κατόπι και όλο το κράτος πλάκα είναι μαζί με αυτόν ο οποίος προσπαθεί να σε κλέψει υπέρ του κράτους που το κράτος, γιατί να σε κλέψει αφού εσύ είσαι το κράτος, δηλαδή κλέβει το κράτος σε μένα που είμαι εγώ το κράτος. Κλέβω εγώ τον εαυτό μου με λίγα λόγια. Δεν έχουν καταλάβει οι άνθρωποι τους ρόλους. Να σου ευχαριστώ, ως Έλληνας που κινείσαι καθημερινά πληρών, ποιες είναι στιγμές που λες τώρα εγώ αισθάνομαι κάθε μέρα. Σε μια πρώτη εικόνα, δηλαδή. Πληρώνω 45% ίσως και παραπάνω για τους φόρους μου. Μόλις βγάλω τα χρήματά μου, 100.000 ευρώ για παράδειγμα, έβγαλα όλο το χρόνο, μου παίρνει τις 45. Πάνε 45. Τις 55 που μου μένουν τώρα εμένα, κάθε φορά που ψωνίζω το οτιδήποτε, μου παίρνει και 23%. 45-23% μπόλικα. Ναι. Μετά. Και έρχεται μετά και σου λέει, για να κυκλοφορείς θα αμάξεις σου αυτό, με μια προσάυξηση εκείνη. Για να κάνεις οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, πρέπει να ξαναπληρώσεις. Για ένα σπίτι, πλήρω. Το σπίτι σου, τα πάντα, τα πάντα. Και έρχεται κάποια στιγμή που λες, πάρε παιδί μου, Σπύρο μου, που είσαι γιος μου, αυτά τα λεφτά που εγώ έχω βγάλει όλα με αυτά τα χρόνια, πάρτα. Πάρτα, τι πάρτα. Έρχεται ο Νταβατζής, γιατί περί αυτού πρόκειται, αυτό το κράτος δεν είναι τίποτα. Είναι Νταβατζής, μόνο, προστάτης. Γιατί δεν έχει δημιουργήσει προϋποθέσεις ανάπτυξης, επένδυσης και το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να κάνει αφέμαξη, να κάνει φορομπηκτικές κινήσεις. Άλλες εικόνες σου κάνω νιώθεις έτσι. Οπουδήποτε και απάσω, οποιαδήποτε υπηρεσία, ο υπάλληλος, ως επιτοπλίστος, σε αντιμετωπίζει σαν να είναι ο θρονιασμένος που πήρε το αξίωμα δεν ξέρω από πού και εσύ είσαι αυτός ο οποίος θα πρέπει να τυραννίσει. Αντί να σε εξυπηρετήσει. Εξυπηρετητής είναι. Είναι δηλαδή όπως παλαιότερα στην Ολυμπιακή, τα παλαιότερα χρόνια, έμπαινε στο αεροσκάφος και η αεροσυνοδός ήταν τουλάχιστον η κόρη του Ωνάση. Πού πας, μωρή? Σερβιτόρα του αέρα είσαι. Δεν στο λέω για να σε μειώσω. Αυτή είναι η εργασία σου. Είσαι προσωπικό ασφαλείας, είναι υπτάμενος, δεν είναι προσωπικό ασφαλείας, είναι υπτάμενος εξυπηρετητής των πελατών που πληρώνουν για να υπάρχει. Αυτή και η εταιρεία της. Αυτό είναι. Τώρα δεν έχουν ύφος. Δεν έχουν ύφος τώρα. Είναι οι άνθρωποι που δουλεύουν. Ναι. Λέω για παλαιότερα. Ναι. Φέρνω ένα παράδειγμα. Πολύ ψηλά. Ή οποιοδήποτε άνθρωπος ο οποίος είναι καρεκλοκένταυρος. Έχει κάτσει σε μια καρέκλα και σου δημιουργεί την αίσθηση ότι έχεις υποχρέωση απέναντί του, ενώ εκείνος δεν έχει καμία υποχρέωση, μόνο να σε ταλαιπωρεί. Άλλο. Με τους τροχονόμους πώς θα πας. Έχεις τσακωθεί με κανέναν. Μια χαρά. Έχεις αρπαχθεί. Δεν προλάβει να το δουν. Ναι. Αν τυχώς. Όταν σταματάς. Και έρχονται να σε πιάσουν. Με έχουν σταματήσει και με έχουν δράσει. Τι έχεις κάνει. Λοιπόν. Έκανες κοντράδα. Τι έχεις τροχονόμους να γράψεις. Να πεις ένα απολαυστικό διάλογο με τροχονόμους που έχει πολύ ενδιαφέρον. Παράδειγμα. Με διάλογο. Καβούρι. Και πάω για τα αστέρια το 2004 που ήμουν εκεί. Έχω μια Jaguar λοιπόν και πηγαίνω στον δρόμο. Αλλά είναι σκορπισμένη αριστερά-δεξιά με τα αμάξια. Και... ναι, είναι λίγο Tetris. Το... και πρέπει να πάω στη δουλειά μου. Εγώ πρέπει να πάω στη δουλειά μου. Πρέπει να τραγουδήσω εκείνη την ώρα. Ναι. Δεν θα τραγουδήσω άλλη. Εκείνη την ώρα. Αλλά δεν με αφήνει κανένα να περάσω. Και περνάω κι εγώ έτσι. Έρχεται λοιπόν, με σταματάει. Μόλις τρίβω από τη Βουλιαγμένη εκεί στο τελείωμα δηλαδή που τελειώνει η Βουλιαγμένη. Μόλις τρίβω αριστερά. Έρχεται από πίσω το περιπολικό. Ανάβει το φανό. Σταματάω. Έρχεται ο αξιωματικός, καλησπέρας, καλησπέρα σας, του δίνω τα χαρτιά μου κτλ. Μου λέει επικίνδυνη οδήγηση, υψηλή ταχύτητα και επικίνδυνη οδήγηση. Του λέω και έτρεχα και οδηγούσα όπως ακριβώς το περιγράφεις. Επικίνδυνο δεν είναι για εμένα,
Επικίνδυνοι είναι αυτοί που κυκλοφορούν τριγύρω. Μάλιστα. Εγώ επικίνδυνος δεν είμαι, γιατί δεν έχω κάνει ποτέ με όλα αυτά τα χρόνια που οδηγώ το παραμικρό, δεν έχω ακουμπήσει αυτοκίνητο, δεν έχω κανένα δυστύχημα και τρέχω με χίλια. Γιατί? Διότι ένας καλός οδηγός είναι καλός οδηγός όχι μόνο όταν κάνει τσαλιμάκια με τα μάτια του, αλλά όταν διαβάζει τις προθέσεις του άλλου. Ωραία. Και τι έγινε μετά? Και μόλις γυρνάει και μου δίνει το χαρτάκι και το βλέπω, του λέω τι γράφει εδώ. Μου λέει 280 ευρώ. Ο αδερφέ δεν με συμφέρει. Παζάρια, στο πρόστιμο! Ο Μαντρελάνη, βάζει μια ζώνη. Μου λέει, τι εννοείται? Δεν με συμφέρει. Άμα είναι να πληρώνω 280 ευρώ κάθε τόσο που τρέχω, το κλείσαμε το μαγαζί. Αρχίζω και τρέχω, του λέω λιγότερο. Κάναμε πλάγα, πήρα το προστιμάκι μου και έφυγα.